Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω δύο λόγια και μετά θέλω να κουβεντιάσουμε, αν το θέλετε κι εσείς, το λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες σκέψεις, κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να σας πω γιατί επέλεξα να έρθω να σας συναντήσω, γιατί επέλεξα να επισκεφθώ την επιχείρηση αυτή. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένας πετυχημένος συνδυασμός βιομηχανίας και έρευνας. Δηλαδή, είναι ένα πετυχημένο μοντέλο σύνδεσης της έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης, της γνώσης με την ευρύτερη έννοια, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, με την παραγωγή. Και γιατί λέω πετυχημένο μοντέλο? Διότι αφήνει την αυτονομία στη γνώση και στην ερευνητική διαδικασία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερη σημασία, διότι το δίλημα, θα με επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι το αν η επιχείρηση θα είναι δημόσια ή ιδιωτική, είναι αν θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες δεοντολογίας βάσει των οποίων η παραγόμενη γνώση ή η αξιοποίηση της γνώσης δεν θα καθοδηγείται, και η έρευνα ιδίως δεν θα καθοδηγείται, καθ' όπως ορίζουν οι νόμοι της αγοράς, που κακά τα ψέματα είναι νόμοι του κέρδους. Εδώ λοιπόν είναι ένα πετυχημένο μοντέλο, είναι μάλλον το ανάποδο. Είναι δηλαδή με επίκεντρο την έρευνα και την παραγωγή γνώσης, το πώς αυτή η έρευνα μπορεί να προσανατολιστεί ώστε να καρποφορήσει, να χρηματοδοτηθεί και να παράξει βεβαίως και κέρδος. Υπάρχει αμφιβολία, διότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αυτό ως σκοπό. Άρα θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Και θέλω να πω επίσης ότι αυτή εδώ η επιχείρηση, αυτή εδώ η φαρμακευτική βιομηχανία, αν και μέρα που είναι σήμερα ίσως κάποιοι μπορεί να μας κατηγορήσουν ή να μας παρεξηγήσουν, εντούτοις δεν πρέπει να το φοβηθούμε και να το πούμε. Ότι πέρα από τις πολυεθνικές του φαρμάκου, οι οποίες προφανώς δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει σιλίδιν όλες τις επιχειρήσεις, αλίμονο, αλλά υπάρχουν και αρνητικά και μάλιστα επίκαιρα στην επικαιρότητα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες, αρνητικά δρούσες επιχειρήσεις πολυεθνικές στη χώρα μας. Πέραν όμως από αυτές υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες, οι οποίες αξιοποιούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων και εργαζομένων και παράγουν πλούτο. Και είναι εξαιρετικά καλές, ανταγωνιστικές. Εξ όσων γνωρίζω εδώ, το 95% της παραγωγής εξάγεται. Μέχρι πρόσφατα το 100%. Το 95% μέχρι πρόσφατα το 100% της παραγωγής το εξάγεται στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ινδία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάποιους που νομίζουν ότι αυτή η χώρα, η μικρή Ελλάδα, δεν έχει δυνατότητες να παράξει πλούτο, να στηρίξει ανθρώπινο δυναμικό και να εξάγει και να καλύψει και τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά η φαρμακευτική βιομηχανία ελληνική είναι από τις πιο δυναμικές εξαγωγικές βιομηχανίες που έχει η χώρα μας. Και πρέπει να στηριχθεί υπ' αυτή την έννοια. Για να στηριχθεί και το ανθρώπινο δυναμικό. Διότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πιο σημαντικό δυναμικό που έχει η χώρα, και δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης άρχισε να το χάνει, άρχισε να διαρρέει προς το εξωτερικό με το λεγόμενο brain drain. Και αναφέρομαι στους νέους ερευνητές, στους νέους επιστήμονες, υψηλής εξειδίκευσης επιστήμονες. Και θέλω να πω ότι η χώρα μας σε αυτό το τομέα, σε αυτό το πεδίο, διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχω την αίσθηση, το είπα και πριν, συνομιλώντας στο εσωτερικό, στα εργαστήριά σας, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα ίσως έχει το πιο αξιόλογο και υψηλά εκπαιδευμένο δυναμικό στη νέα γενιά της. Η νέα γενιά, η σημερινή, είναι η πιο υψηλά εκπαιδευμένη γενιά στην ιστορία της χώρας. Βρέθηκε βέβαια στην ατυχία αυτή η γενιά, και η δική σας γενιά, και πιάνει ίσως και λίγο και τη δική μου,
να βρεθεί ακριβώς στη μέση μιας πρωτοφανούς κρίσης για την, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια δεδομένα. Και άρα αυτή η πιο άρτια εκπαιδευμένη και υψηλή γνωστική έτσι, κατάρτιση γενιά βρέθηκε στο χάος της αναργίας, στο έρευος της κρίσης, βρέθηκε μπροστά στην ανάγκη να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, επειδή πολλές φορές μιλάμε για την έξοδο από την κρίση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα αυτό που θα γίνει τον Αύγουστο του 2018 που τελειώνουν τα μνημόνια. Ωστόσο, το πραγματικό τέλος της κρίσης θα το έχουμε τη στιγμή εκείνη που θα μπορούμε να πούμε ότι οι νέοι που τελειώνουν εδώ, πανεπιστήμια, υψηλά εξειδικευμένοι ερευνητές, θα έχουν τη δυνατότητα, άλλο αν το επιθυμούν και θέλουν να πάνε έξω, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν εδώ. Αυτό για μένα θα σημαίνει το τέλος κρίσης. Και αυτό θέλει και δουλειά πολύ, θέλει και σχέδιο, αναπτυξιακό σχέδιο και σχέδιο ενίσχυσης αυτού του ανταγωνιστικού κατ' εμέ πλεονεκτήματος που είναι το υψηλά ειδικευμένο, καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Εμείς αυτό το έχουμε εντοπίσει, πιστεύω, από την πρώτη στιγμή ως ανάγκη και ως πρόβλημα. Γι' αυτό και ακόμα και τις πολύ δύσκολες μέρες του 2015, όταν βρεθήκαμε μπροστά στο φάσμα της πιστωτικής ασφυξίας, αυτές οι λιγοστές δυνατότητες, εμείς τι κάναμε, κάποιοι μας λέγανε τρελούς τότε, γιατί η πρώτη προτεραιότητα βεβαίως ήταν το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Αλλά αυξήσαμε το δημόσιο προϋπολογισμό κατά ορισμένα εκατομμύρια, θύμισέ μου... Περιπλασιάσαμε ουσιαστικά τα τρία χρόνια. Από 240 εκατομμύρια το 2015 και φτάσαμε στην έρευνα. Αυξήσαμε δηλαδή το προϋπολογισμό για την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα να είμαστε στο 1% του ΑΕΠ.